Το ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αποτρεπτική παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει επιπλέον δυνάμεις σε ετοιμότητα και στέλνει περισσότερα πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη συσσόρευση στρατευμάτων κοντά στην Ουκρανία. Το Σαββατοκύριακο, ορισμένε από τι χώρε μέλη που βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία Εσθονία, Λετωνία και Λιθουανία επιβεβαίωσαν ότι σχεδιάζουν να στείλουν αντιαραματικού και αντιαεροπορικού πυράβλου στην Ουκρανία μια κίνηση που επικυρώθηκε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Παράλληλα, ορισμένοι από την Ανατολική Ευρώπη συμμετέχονται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αμφισβήτησαν τι εξουσίε τη ρωσική αντιπροσωπεία στον οργανισμό. Από τη μεριά τη, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 20 πολεμικά πλοία του Ρωσικού στόλου τη Βαλτική αναχώρησαν από τι ναυτικέ του βάσει και αναπτύχθηκαν σε καθορισμένε περιοχέ στη Βαλτική θάλασσα για αποστολέ μαχητική εκπαίδευση. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ένα αποσπάσμα πολεμικών πλοίων του στόλου τη Βαλτική θα κάνει ένα μακρύ ταξίδι. Κατά τη διάρκεια του ταξίδιου, τα πληρώματα των κορβετών Stoiki και Sopra θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις αντιεροπορικής και ανθυποβρυχιακής άμυνας. Οι ασκήσεις θα καλύψουν τις θάλασσες που γυτνιάζουν με το ρωσικό έδαφος και επίση σημαντικέ επιχειρησιακέ περιοχέ του Παγκόσμιου Ωκεανού. Θα πραγματοποιηθούν χωριστέ ασκήσει στη Μεσόγειο, τη Βόρεια και τη θάλασσα Οχόκτς, στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνολικά, οι σαρωτικέ ασκήσει θα συγκεντρώσουν πάνω από 140 πολεμικά πλοία και πλοία υποστήριξη, περισσότερα από 60 αεροσκάφη, 1000 τεμάχια στρατιωτικού υλικού και περίπου 10.000 στρατιώτε. Σύμφωνα με το strana.news, ο επικεφαλής της Τσετσενίας, Ραμζαν Καντήροφ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν τίποτα καλό για την Ουκρανία, αλλά απλώς προσπαθούν να υπαγορεύσουν τους όρους τους στη Ρωσία. Κατά τη γνώμη του, η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Καντήροφ είπε ότι η Ρωσία πρέπει να ενεργήσει προληπτικά. Θυμηθείτε ότι νωρίτερα ο Καντήροφ είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμο να συγκεντρώσει προσωπικά 100.000 μαχητέ για να καταλάβει την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί η δήλωσή του ότι αν ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνεχίσει την αντιρωσική πολιτική του, τότε η Ουκρανία θα πρέπει να προσαρτηθεί στη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.